Είναι η στιγμή που Γάλλος αστυνομικός βγαίνει από το περιπολικό και με προτεταμένο το όπλο σημαδεύει ομάδα διαδηλωτών στο Παρίσι. Λίγο νωρίτερα, νεαροί με κουκούλες κυνηγούν το αστυνομικό όχημα και χτυπούν με σιδερόβεργες στο πίσω μέρος του περιπολικού. Το περιπολικό παγιδεύεται στην κίνηση ανάμεσα σε χιλιάδες αγριεμένους διαδηλωτές. Τότε ο αστυνομικός βγαίνει από το αυτοκίνητο και στρέφει το υπηρεσιακό του όπλο εναντίον τους. Η οργή, τρεις μήνες μετά το θάνατο του 17χρονου Ναέλ, Αλγερινής καταγωγής, από τα πυρά αστυνομικού δεν λέει να κοπάσει. Οι δρόμοι στη γαλλική πρωτεύουσα θυμίζουν πεδίο μάχη. Notre collègue est contraint de sortir avec l'arme à la main pour faire reculer les individus qui sont particulièrement déterminés, qui sont armés de barres de fer. Στο περιπολικό βρίσκονταν τέσσερις αστυνομικοί, τρεις εκ των οποίων τραυματίστηκαν ελαφρά. Parmi les agresseurs de la voiture de police, trois personnes ont été interpellées après cette attaque. Εκτεταμένες είναι διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού σε πολλές πόλεις της Γαλλίας. Les manifestants de tous âges brandissaient des pancartes sur lesquelles était inscrit Stop aux violences d'État, ni oubli ni pardon ou encore État raciste, État policier. Σύμφωνα με τις αρχές, οι αυξημένες κοινωνικές ανισότητες επηρεάζουν περισσότερο τους κατοίκους υποβαθμισμένων προαστίων της Γαλλίας. Le préfet de police de Paris, lui, apporte son soutien aux policiers agressés. Le ministre de l'Intérieur dénonce une haine anti-flic et des violences inacceptables. Οι διαδηλώσεις έγιναν στη σκιά της κόντρας που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών Νταρμανέν με την αντιπολίτευση για τον νόμο που δίνει το δικαίωμα στον αστυνομικό να βγάζει το όπλο όταν νιώθει πως απειλείται.